Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως και τον Υπουργό οφείλω να ευχαριστήσω, γιατί με την παρέμβασή του διευκόλυνε τη δική μου τοποθέτηση λίγο πριν. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το θέμα ποιο είναι, το ΚΚΕ θα καταψηφίσει επί της αρχής το σχέδιο νόμου για τη φορολογική μεταρρύθμιση που είναι ενταγμένη στην ανάπτυξη και, όπως το λέτε, έρχεται ένα έβυχο και έξυπνο τίτλο. Και μόνο για αυτό τον τίτλο εμείς το καταψηφίζαμε. Αλλά γιατί το καταψηφίζουμε όμως επί της ουσίας? Γιατί μετατρέπει το φορολογικό σύστημα σε πιο άδικο. Γι' αυτό το λόγο. Και αυτός είναι ένας βασικός λόγος κατά τη γνώμη μας. Όταν δηλαδή κάτι το παίρνεις και το κάνεις πιο άδικο, άρα λοιπόν δεν μπορείς να περιμένεις από το ΚΚΕ να το στηρίξεις, και πολύ περισσότερο που μιλάμε για το φορολογικό σύστημα. Ένα. Δεύτερο, μια παρατήρηση στην εισαγωγή που κάνω. Είναι άχαρη συζήτηση, την οποία την έκανε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, για να γίνει επιμερισμός των βαρών, των φορολογικών βαρών. Τι είπε δηλαδή ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ? Ότι τα μέτρα τα φορολογικά τα οποία πάρθηκαν μέχρι το 2014 ήταν 35 δισεκατομμύρια και από το 2014 μέχρι το 2018 ήταν 15 δισεκατομμύρια. Η ουσία ποια είναι? 50 δισεκατομμύρια ήταν το σύνολο. Παραδώσετε 50 δισεκατομμύρια φορολογικά βάρη. Αυτό κάνατε. Άρα νομιμοποιήσατε τα 35, τα κάνετε και δικά σας τα 35 και βάλετε σύν 15 ακόμη. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματος. Άρα λοιπόν συνολικά είναι 50 δισεκατομμύρια που φορτώθηκαν στη συντριπτική τους πλειοψηφία στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων. Και επιχαίρεστε για αυτό το πράγμα, ότι μόνο 15 δις παραπάνω φόρους βάλατε σε κάποιους που είχαν δεχτεί 35 δις φόρους. Και από αυτή την άποψη, γι' αυτό πρέπει να σχετικοποιήσουμε και τις όποιες ελαφρύνσεις σε χαμηλά εισοδήματα φέρει το φορολογικό νομοσχέδιο. Γιατί ακριβώς είναι σταγόνα στον ωκεανόν τα 50 δις. Των 50 δις φορολογικής επιβάρησης να λες τώρα ελαφρύνω, για παράδειγμα, μέσω της μείωσης του φορολογικού συντελεστή κατά 281 εκατομμυρία, έτσι λέτε μέσα, είναι πραγματικά σταγόνα στον ωκεανό. Και το λέμε αυτό γιατί. Γιατί ακριβώς το φορολογικό νομοσχέδιο, το λέει μέσα η εισήγηση, η αιτιολογική έκθεση, λέμε κάτι διαφορετικό, είναι υποταγμένο στην λογική της ανάπτυξης. Πώς δηλαδή θα στηριχθεί, θα ενισχυθεί η ανάπτυξη, πώς θα προσελκυθούν επενδύσεις. Το έχει εντάξει στη λογική της, του φορολογικού ανταγωνισμού με τα άλλα κράτη, να γίνει πιο ελκυστικό το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα. Αυτός λοιπόν ο άκρατος φορολογικός ανταγωνισμός αξιακά και εκ των πραγμάτων μετατρέπει το φορολογικό σύστημα σε πιο άδικο. Γιατί το μεταβλητή δοσμένο το δημοσιονομικό πλαίσιο. Είτε είναι τα πρωτογενή πλεονάσματα στο 3,5%, είτε είναι στο 2,5%. Έτσι και αλλιώς πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι φόροι για να μπορέσεις να εκπληρώσεις το κρατικό χρέος. Να ξεπληρώσει το κρατικό χρέος. Από αυτή λοιπόν την άποψη, όσο περισσότερο μειώνεις τη συμμετοχή των επιχειρήσεων στο σύνολο των φορολογικών επιβαρύνσεων, στο σύνολο των φόρων, τόσο μεταφέρεις ένα κομμάτι από αυτές τις ελαφρές που δίνεις επιχειρήσεις στις πλάτες των εργαζομένων ως ποσοστό. Και από αυτή την άποψη θα γίνεται και πιο άδικο. Και το είπε ο κύριος Υπουργός, μιλώντας, απαντώντας στον εισηγητή του Κινήματος Αλλαγής, ο οποίος πραγματικά λέει ενάντια στο νομοσχέδιο, αλλά αποθέσεις αντίθετες από το ΚΚΕ. Γιατί θέλει περισσότερα κίνδυνα σε επιχειρήσεις. Να πάει ο φορολογικός συντελεστής κάτω από το 20% σε επιχειρηματικούς ομίλους. Ποιοι θα πληρώσουν τα σπασμένα? Είναι φανερό ότι θα πληρώσουν τα λαϊκά στρώματα τα σπασμένα. Και από αυτή την άποψη, ακόμη και αυτό το οποίο είπε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα δημιουργηθούν περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, είναι ένα ψευδεπίγραφο. Και το λέμε αυτό γιατί τα ίδια σας οι πράξεις επιβεβαιώνουν το αντίθετο. Σήμερα μόλις ψηφίσατε στην ονομαστική ψηφοφορία για την ενέργεια ότι οι νεοπροσλαμβανόμενοι στη ΔΕΗ θα είναι κάτω από χειρότερους όρους εργασίας από ότι είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στη ΔΕΗ. Κάτω από χειρότερους όρους θα πουλάνε την εργατική τους δύναμη. Άρα τι καλύτερες θέσεις εργασίας λέτε? Αφού εσείς διαμορφώνετε ένα νομικό πλαίσιο για χειρότερους όρους εργασίας. Δεν είναι αντίφαση αυτό, κυρία Μοίρα? Βεβαίως. Είναι τεράστια αντίφαση. Και δεν έχει επιβεβαιωθεί πουθενά ότι η ανάπτυξη οδηγεί σε καλύτερα. Αντίθετα, γίνεται μάλλον
ο μοχλός στη διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης για χειρότερες συνθήκες εργασίας. Και πάρτε για παράδειγμα τον τουρισμό, που το ξέρετε το αντικείμενο, και δέστε ότι στα χρόνια της κρίσης είχε μικρή επίπτωση ο τουρισμός, όμως ποιες είναι οι συνθήκες κάτω τις οποίες δουλεύουν οι ξενοδοχοί υπάλληλοι, στη συντριπτική τους πλειοψηφία. Δημιουργήθηκαν καλύτερες συνθήκες εργασίας? Όχι. Επιδεινώθηκαν οι όροι εργασίας. Γιατί λοιπόν λέμε ως ΚΚΕ ότι γίνεται πιο άδικο το φορολογικό σύστημα? Πρώτον, γιατί είναι φανερό ότι θα είναι όλο και μικρότερη συμμετοχή στα φορολογικά έσοδα από τις επιχειρήσεις. Ήδη μέχρι τώρα ήταν στο 7%. Δηλαδή, ο φόρος των νομικών προσώπων, το σύνολο των φόρων από τα νομικά πρόσωπα, συμμετείχε με το 7% στο σύνολο των φορολογικών εσόδων. Θα πάει, θα μειωθεί ακόμη περισσότερο. Άρα λοιπόν, θα έχει με μεγαλύτερη συμμετοχή το λαϊκό στρωμάτιο στο σύνολο των φορολογικών εσόδων. Ένα. Δεύτερον, γιατί είναι άδικο το φορολογικό σύστημα, γίνεται ακόμη πιο άδικο? Γιατί το υπερπλεώνασμα, αυτό που ισχυρίζεται, κύριε Υπουργέ, ότι βρήκατε, δημιουργήθηκε ένας επιπλέον δημοσιονομικός χώρος. Από πού προήλθε? Προήλθε από τα φορολογικά έσοδα, τα οποία στη συντριπτική πλειοψηφία τα πληρώνει ο λαός. Και τι κάνετε λοιπόν αυτό το κομμάτι του υπερπλεονάσματος του δημοσιονομικού αυτού χώρου? Το δίνετε στις επιχειρήσεις το μεγαλύτερο μέρος. Δηλαδή τα παίρνετε από το λαό. Από ποιον τα παίρνεις? Έχει σημασία από ποιον τα παίρνεις. Τα παίρνεις από το λαό και που τα δίνεις. Επιστρέφεις το μεγαλύτερο τίμημα στις επιχειρήσεις το δίνεις, όχι στο λαό, στα λαϊκά στρώματα. Άρα λοιπόν αυτό τι είναι? Αυτό λέγεται απλά αναδιανομή που γίνεται προς όφελος όχι των ασθενέστερων, αλλά των ισχυρότερων, των επιχειρηματικών ομήλων. Κάνετε μια αναδιανομή προς όφελος των επιχειρηματικών ομήλων με αυτά. Τρίτο στοιχείο αδικίας, πολύ σημαντικής. Μονιμοποιείται με το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο λέτε τηλετομή. Έτσι το παρουσιάζετε. Μονιμοποιείται με το φορολογικό νομοσχέδιο τους διάφορους έκτακτους φόρους που μπήκαν τα μνημονιακά χρόνια. Και ήταν έκτακτοι. Και σήμερα λέτε ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια. Ότι είμαστε στις συνθήκες ανάπτυξης. Γιατί λοιπόν νομιμοποιείται αυτούς τους έκτακτους φόρους? Και τέτοιοι έκτακτοι φόροι είναι πολύ συγκεκριμένοι. Και απορροφούν ένα πολύ σημαντικό τμήμα το λαϊκό εισοδημάτων, είναι ο έμφυα. Και βέβαια, άμα συγκρίνουμε και τα στοιχεία, κύριε Υπουργέ, που έχετε στον προϋπολογισμό για το 2020, με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών, εξανεμίζονται οι όποιες μειώσεις δώσετε. Γιατί θα είναι περισσότερα τα έσοδα από το φόρο ακίνητης περιουσίας το 20 από ό,τι ήταν το 19. Άρα έχουμε εξανεμισμό των όποιων μειώσεων έχουν γίνει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, διατηρείται την εισφορά αλληλεγγύης. Τρίτο, διατηρείται το τέλος επιδέματος, του δίνεται μόνιμο χαρακτήρα πλέον. Πάβουν να είναι έκτακτοι φόροι. Και για να δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα και με αριθμούς, κύριε Υπουργέ, γιατί γίνεται πιο άδικο. Λέτε ότι οι δημοσιονομικές επιπτώσεις για το 2020 του φορολογικού νομοσχέδιου είναι 1,2 δις. Εμείς αμφιβάλλουμε αν είναι τόσο, μάλλον μεγαλύτερες είναι. Να το δούμε όμως, γιατί δεν μας βγαίνουν κάπως τα μεγέθη. Εκτός αν δεν είναι πραγματικά όλα αυτά. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί από αυτά γράφεται μέσα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ότι 610, από το 1,2 δις, πάνω από το 50% είναι η ευεργέτηση που θα έχουν οι επιχειρήσεις. Πάνω από το 50%. 615 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά είναι μόνο από τα δύο μέτρα. Μιλάμε δηλαδή για τη μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 28% στο 24% και το διανεμόμενο κερδών από το 10% στο 5%. Σύνολο είναι 615 εκατομμύρια ευρώ. Πάνω από το 50%. Και είναι αφορία, αφορά επί της ουσίας μερικές εκατοντάδες επιχειρήσεις. Μην μου πείτε τώρα και οι μικρομεσαίες. Γιατί αν άλλος δηλώνει 1.000 ευρώ κέρδη, πολύ μικρή επίπτωση θα έχει. Ο άλλος που δηλώνει όμως 1 δισεκατομμύριο ή 2 δισεκατομμύρια κέρδη έχει τεράστια. Τεράστιο όφελος. Άρα ένα πράγμα είναι αυτό. Δεύτερον, τι λέτε ότι θα έχουν ως όφελος οι φορολογούμενοι? 281 εκατομμύρια ευρώ και μιλάμε για εκατομμύρια φορολογούμενων από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή και μερικά ακόμη εκατομμύρια από τη μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένα αντικείμενα. Άρα φαίνεται εκ των πραγμάτων. Και εδώ δεν βάζουμε μέσα και μια σειρά δωράκια τα οποία κάνετε
σε επιχειρηματικούς ομίλους που δεν ξέρουν ποιο είναι το αποτύπωμά τους, γιατί δεν περιγράφεται μέσα. Και το λέμε αυτό γιατί πραγματικά υπάρχουν φορολογικά δράκια σε επιμέρους θέματα που φαίνεται ότι θέλετε να τα ενισχύσετε για να δώσετε μια προτεραιότητα. Ποια είναι αυτά? Στην αγορά ακινήτων, η οποία βρίσκεται σε έξαρση. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε στο να συγκεντρωθούν τα ακίνητα σε όλο και λιγότερα χέρια και να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις οι οποίες επενδύουν στα ακίνητα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, δίνεται ουσιαστικά αθωρολόγητα αφήνεται έτσι τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στα αμοιβαία κεφάλαια, στα διάφορα χρηματοοικονομικά προϊόντα της ΟΣΕΚΑ, που αυτές κατά κύριο λόγο είναι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ως μέσα στο χαρτοφυλάκιό τους και τα ιδιωτικά ασφαλιστικά συμβόλαια. Άρα είναι ένα τεράστιο κίνητρο για να προωθηθεί η ιδιωτική ασφάλιση σε βάρος της δημόσιας ασφαλείας. Τρίτο στοιχείο μικροδωράκι το οποίο κάνετε είναι για τις offshore. Όχι μόνο τις offshore γενικά, οι οποίες έχουν έδρα σε μη, πώς το λέτε εκεί πέρα, σε κράτη που δεν είναι στη μαύρη λίστα, σε φορολογικούς παραδείσους, άρα είναι πάρα πολλά αυτά τα κράτη, τα υπόλοιπα, αλλά και δεύτερον και στις offshore οι οποίες συμμετέχουν, έχουν μετοχές ναυτιλιακών εταιριών. Απαλλαγή από τη φορολογία για τους εφοπλιστές. Και αυτές οι offshore έχουν και μερικές εκατοντάδες ακίνητα τα οποία είναι και τα πλέον ακριβά. Η κάθε μια τους μερικές εκατοντάδες, έτσι. Και τα πιο ακριβά ακίνητα. Ενώ αντίθετα για το λαό που δεν έχει δυνατότητα της offshore, πληρώνει τον έμφυα καθαρά. Και από αυτή την άποψη, ακόμη λοιπόν και αυτά τα μεγέθη που πρέπει να σχετικοποιηθούν, δηλαδή τα 581 εκατομμύρια ευρώ για τους φορολογούμενους, πρέπει να τα δούμε συνολικά. Στην επιβάρυνση. Καταρχάς, βάλαμε μια ερώτηση στον προϋπολογισμό και θέλω να την επαναφέρω. Γιατί από ό,τι παρακολουθήσαμε, δεν μπορούσαμε να συμμετέχουμε σε όλες τις συνεδριάσεις λόγω πολλαπλών εργασιών της Βουλής. Θέσαμε το εξής. Και σήμερα το είπατε, το έχετε πει και στο παρελθόν, ότι το 30% τα οποία θα πρέπει μέσα από το πλαστικό χρήμα, το ηλεκτρονικό χρήμα, να θεμελιώσουν το αφορολόγητο. Αλλιώς θα υπάρχει την ποινή 22% άμα δεν πάει. Με βάση το εισόδημα, έτσι δεν λέτε? Λέτε ότι είναι πολύ μικρότερο από αυτά που δαπανούν τα λαϊκά εισοδήματα σήμερα με το πλαστικό χρήμα. Και μάλιστα για τη χαμηλότερη κατηγορία, το 46% γίνεται μέσω ηλεκτρονικού τύπου. Τότε, εφόσον λοιπόν είναι ένα μέτρο δημοσιονομικά ουδέτερο, γιατί δεν θα επιβαρύνεις κάποιον να βάλει ακόμη περισσότερο, να χρησιμοποιήσει ακόμη περισσότερο το πλαστικό χρήμα για να θεμελιώσει το αφορολόγητο, να μην έχει την ποινή, τότε πώς προκύπτουν 557 εκατομμύρια ευρώ, δεν είναι μικρό το νόμο, είναι 557 εκατομμύρια ευρώ από τη χρησιμοποίηση του πλαστικού χρήματος σε ύψος 30%. Το λέτε μέσα. Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα, κύριε Υπουργέ. Από πού θα προκύψει αυτό το πολύ μεγάλο μέγεθος? Και θέλω μια συγκεκριμένη απάντηση, εάν, γιατί κάτι δεν πάει καλά με τα μεγέθη έτσι όπως τα αντιλαμβανόμαστε εμείς ή όπως τα έχετε δώσει εσείς. Κάτι δεν πρέπει να ισχύει. Και αυτό το λέμε και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη τη συνολική επιβάρυνση που έχει τα λαϊκά εισοδήματα. Δεν είναι μόνο η φορολογία. Έχουμε τις μειώσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Θα μου πείτε περασμένα, ξεχασμένα. Έχουμε όμως τις αυξήσεις στα ανταποδοτικά τέλη. Τη δημοτική φορολογία που κάθε χρόνο αυξάνεται. Φόροι δεν είναι κι αυτοί. Φορολογική επιβάρυνση για το λαό δεν είναι. Το να του δίνετε από τη μια τσέπη υποτίθεται τα 280 και τα παίρνετε μετά από την αύξηση των ανταποδοτικών τελών γιατί μειώνει την κρατική χρηματοδότηση στους δήμους, το ίδιο πράγμα είναι, το ίδιο αποτέλεσμα έχει. Υπάρχει. Ή μήπως δεν θα αυξηθεί η επιβάρυνση μέσα από την επιτάχυνση των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που σημαίνει εμπορευματοποίηση μια σειρά παροχών με αποτέλεσμα να χρειάζεται να βάλει ακόμη πιο βαθιά την τσέπη. Το χέρι στην τσέπη για να πληρώσει κάτι το οποίο στο παρελθόν το είχε είτε πιο φτηνά, με λιγότερες δαπάνες, είτε δεν πλήρωνε. Και όλα αυτά πρέπει να τα λάβουμε υπόψη με τα ειδικά φορολογικά καθεστώτα τα οποία υπάρχουν για το μεγάλο κεφάλαιο και όχι για τα λαϊκά εισοδήματα, με ευληματικό το παράδειγμα τους εφοπλιστές και τι πληρώνουν, αλλά και τις δυνατότητες που έχουν οι πολυεθνικές, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι για τριγωνικές συναλλαγές,
για υπερτιμολογίες και υποτιμολογίες, για τη χρήση των offshore εταιριών και των διάφορων φορολογικών παραδείσων, αλλά και τα παραθυράκια που αφήνουν οι νόμοι. Και από αυτή την άποψη, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω με αυτό, επαναλαμβάνω αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι το ΚΚΕ επί της αρχής θα ψηφίσει κατά στο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.